σου άξιζε. Γεια σας, γεια σας! Εγώ, το σπασμένο μου νύχι και η τσαλακωμένη μπλούζα μου, σας χαιρετάμε. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, θα κάνουμε ένα challenge. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα μακιγιάζ το οποίο σε κάθε μεριά του προσώπου θα είναι διαφορετικό. Το χαρακτηριστικό που θα διακρίνει τη μία πλευρά από την άλλη είναι το εξής. Από τη μία μεριά θα χρησιμοποιήσω ό,τι πιο matte σε προϊόν έχω. Τρύπωσα λοιπόν μέσα στα καλλιτικά μου και βρήκα ό,τι πιο matte υπάρχει σε υφή, σε φινίρισμα κτλ. Για να το βάλουμε από αυτή τη μεριά. Και ό,τι πιο illuminating, βλαμπερό, highlighter φάση κτλ. Θα μπει από αυτή τη μεριά. Και αφού ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ και στις δύο πλευρές, θα δούμε ποιο κάθεται καλύτερα, ποιο φαίνεται πιο σωστό, πιο καλέσθητο κτλ. Οπότε, άμα θέλετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό μακιγιάζ, συνεχίστε να βλέπετε. Okay, let's do this. Λοιπόν, από αυτή τη μεριά θα χρησιμοποιήσω τα matte και από αυτή τη μεριά θα χρησιμοποιήσω όλα τα λαμπερά μου προϊόντα. Οπότε θα ξεκινήσω με primer. Θα χρησιμοποιήσω από τη matte πλευρά το Prime and Fine από την Catrice. Ένα προϊόν το οποίο αφήνει αρκετά matte την επιδερμίδα, όπως επίσης βοηθάει και στην μείωση των πόρων. Και από αυτή τη μεριά θα χρησιμοποιήσω το Master Prime Illuminating Primer, το οποίο είναι το νούμερο 20. Είναι το πιο illuminating primer που έχω αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη φαίνεται κάποια διαφορά. Κοιτάξτε πως γυαλίζει αυτό εδώ πέρα το σημείο, που φαίνεται πιο έντονο επειδή κάνει το βαθούλωμα. Και πως φαίνεται αυτό το σημείο, φαίνεται τουλάχιστον λίγο πιο matte στην υφή, πιο θολό αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, τώρα και foundation. Έψαξα στη συλλογή μου και προσπάθησα να θυμηθώ ποιο είναι το πιο matte foundation που έχω αυτή τη στιγμή. Και κατέληξα στο Pharmacy, είναι το High Performance Anti-Aging and Shine Control, το οποίο είναι πραγματικά full matte. Θα βάλω λοιπόν έτσι μια γενναιόδερη ποσότητα, νοπό σφουγγαράκι και πάμε να εφαρμόσουμε το προϊόν. Και από τη μεριά της λάμψης θα χρησιμοποιήσω από Golden Rose το Satin Smoothing Fluid Foundation, το οποίο και αυτό το έχω ξεχωρίσει ως το πιο ενυδατικό, παύλα, λαμπερό αποτέλεσμα που αφήνει στην επιδερμίδα. Παίρνω λοιπόν ένα νοπό σφουγγαράκι ακόμη. Αυτή η μεριά λοιπόν είναι η matte και αυτή η μεριά είναι λίγο πιο λαμπερή. Νομίζω ότι φαίνεται και στην κάμερα η διαφορά, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά θα έλεγα. Λοιπόν, και αφού ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, πάμε τώρα σε concealer. Για τη matte μεριά θα χρησιμοποιήσω από Wet n Wild το Photo Focus. Το συγκεκριμένο concealer είναι αρκετά matte γενικά στο φινίρισμά του, οπότε πιστεύω ότι θα κάνω ακριβώς τη δουλειά που θέλω. Και από τη φωτεινή μας μεριά θα χρησιμοποιήσω το Liquid Camouflage από την Catrice, το οποίο είναι πολύ καλυπτικό, όμως είναι πολύ πιο ενυδατικό. Για να σετάρω το πρόσωπό μου θα χρησιμοποιήσω από Golden Rose την Loose Powder, η οποία είναι σε διάφανη μορφή, και θα σετάρω αυτή τη μεριά του προσώπου μου. Ίχνος λάμψης αυτή τη στιγμή, οπότε η πούδρα ουσιαστικά έκανε τεράστια διαφορά στο αποτέλεσμα αυτής της πλευράς. Και στη συνέχεια θα περάσω για την λαμπερή τη μεριά από την Essence το Strobing Highlighter, το οποίο είναι ένα highlighter που δεν είναι highlighter, είναι απλά για μια satin εμφάνιση. Σας έφερα και πιο κοντά για να καταλάβετε ίσως παραπάνω πράγματα. Από τη matte μεριά μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι λίγο πιο αψεγάδια στο ίδιο το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι πολύ matte και να μην γυαλίζει τίποτα. Αλλά είναι λίγο πιο ωραίο το πρόσωπό μου. Έχουν μειωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου οι πόροι. Σε αντίθεση με αυτή τη μεριά, η οποία πέρα από το ότι έχει μια πιο υγιή λάμψη, παύλα δεν φοράω και τόσο πολύ foundation, είναι πάρα πολύ έντονη η πόρη μου. Και σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα ενισχύει πάρα πολύ τις λεπτές γραμμές. Τώρα θα κάνω τα φρύδια μου εκτός κάμερας, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να διαχωρίσω σε αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε παρακάτω. Πάμε να συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα, αλλά διαφορετικές σκιές. Θα χρησιμοποιήσω από Revolution την Fortune Favors The Brave. Είναι αυτή η παλετίτσα. Έχει μέσα και σήμερι αλλά και μάτ αποχρώσεις. Είναι από μέσα έτσι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την καφέ την απόκρωση για τη matte μεριά μας. Και για τη μεριά του highlighter θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σκιά, η οποία είναι μια πάρα πολύ σήμερη απόκρωση.
και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα highlighter για τη μεριά που έχουμε το highlighter, ένα υγρό highlighter, το οποίο είναι συγκεκριμένα το Beam Me Up Illuminator από την W7. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Παίρνοντας λοιπόν ένα τσουφουγγαράκι, θα πάω και θα κάνω blend εδώ πέρα σε αυτό το σημείο για να δώσουμε μια έξτρα λάμψη. Προφανώς από τη matte μεριά δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα γράφει αυτό το highlighter, παύλα Illuminator, πάντα με βλέπουν από τον Άρη. Λοιπόν, προς το παρόν αφήνω έτσι τα μάτια μου, πάμε τώρα σε ζεστάματα. Θα χρησιμοποιήσω από τη matte μεριά το Hololulu από την W7. Το bronzer απλώνεται πανεύκολα από αυτή τη μεριά, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Γλιστράει σωστά, μπλεντάρει πολύ πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα και από τη μεριά του highlighter θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Freedom, η οποία έχει μέσα highlighters σε διάφορες illuminating υφές. Συγκεκριμένα θα πάρω αυτή την απόχρωση να τη τεστάρω πρώτα με το ίδιο πινέλο, διότι δεν έχει μείνει από πριν χρώμα. Να δούμε κατά πόσο γράφει. Ωραία, μια χαρά γράφει. Και αυτό το αποτέλεσμα από την highlighting μεριά, προς το παρόν πάντα. Τώρα, αφού ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, θα περάσω σε ρούζ και θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα, η οποία είναι από την Revolution, είναι η Blush Palette, έχει μέσα αυτά τα χρωματάκια. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση για τη matte μεριά μου και αυτή την απόχρωση από τη μεριά του highlighter. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να καταλάβετε, αλλά από αυτή τη μεριά είναι όλα τόσο έντονα και τόσο λάθος, οπότε μπορώ με σιγουριά να πω αυτή τη στιγμή ότι η matte μεριά μου αρέσει πολύ περισσότερο και ας ξέρω ότι θα σπάσω πολύ πιο γρήγορα από αυτή τη μεριά, αλλά είναι πιο σωστό το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι πασιφανές. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά που κάνουμε, περνώντας σε highlighter, το οποίο φυσικά θα το χρησιμοποιήσω μόνο από αυτή τη μεριά και γι' αυτό το λόγο θα πάω από το Unicorn's Heart. Θα πάρω ένα πινελάκι τέτοιου τύπου και πάμε να βάλουμε λάμψεις. Θα χρησιμοποιήσω εννοείται σε αυτό το σημείο, διότι δεν είχε ήδη πολύ λάμψη. Θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα πάνω στο κόκαλο εσωτερική γωνία για να δώσει ένα pop. Τη μισή μύτη μου. Και λίγο από εδώ, στο μισό πηγούνι. Το άλλο μισό δεν δικαιούται λάμψη σήμερα, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, θα περάσω σε μάσκαρα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε καραγιόν, να σας πω κάποια συμπεράσματα που έχω βγάλει. Αυτή η μεριά, παρόλο που είναι πολύ πιο χάλια από κοντά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πιάσει η κάμερα, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές λάμψεις, πόσο πιο έντονα μου δείχνει τους πόρους, τις ατέλειές μου κτλ. Εμένα προσωπικά αυτή η πλευρά μου αρέσει τόσο πολύ που θα μπορούσα άνετα να κάνω έτσι το μακιγιάζ μου, παρόλο που είμαι πολύ επιφυλακτική με τα μόνο matte προϊόντα, διότι έχω την τάση να ξεραίνεται το πρόσωπό μου κτλ. Όμως είναι ένα πολύ πιο σωστό αποτέλεσμα, πιο αψεγάτιο στο αποτέλεσμα και εμένα μου αρέσει πολύ πιο πολύ αυτή. Τώρα περνάω σε κραγιόν, θα χρησιμοποιήσω ένα, αλλά από τη μία μεριά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για να του δώσουμε τη λάμψη που του αξίζει. Και μπορεί να είναι έτσι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, όμως από τη μεριά αυτή πρέπει να βάλουμε λάμψη. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα lip gloss της κακιάς ώρας. Είναι από μια εταιρεία που λέγεται Chantel. Γενικά με τα lip gloss δεν το έχω, οπότε και έχω ένα πάλι καλά που βρήκα βασικά. Oh! Γιατί! Όχι, τώρα το έβηξα πιο βαθιά! Δεν πειράζει. Έτσι. Τι να κάνεις. The show must go on. Το ήξερα ότι κάπου θα μου χρησιμεύσει αυτό εδώ πέρα το άχρηστο κατά τα άλλα setting spray. Είναι από Fleur Mar, σας το είχα βάλει στις απογοητεύσεις μου. Είναι Tinga. Τίγκα κυριολεκτικά στο αλκοόλ, οπότε θα κάνει πολύ μάτι την επιδερμίδα, αλλά στη δεδομένη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Ωχ, με έκαψε παντού! Θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω! Σου άξιζε.
Και για την γυαλιστερή πλευρά, που δεν χρειάζεται βασικά κι άλλη λάμψη, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ μας, σετάροντας αυτό το υπέροχο αριστούργημα που μόλις έχω δημιουργήσει, θα χρησιμοποιήσω που μιλάνε το Make It Do It. Είναι μακράν το πιο ενυδατικό, παύλα, λαμπερό αποτέλεσμα που μπορεί να βρεις σε setting spray. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η matte πλευρά και η γυαλιστερή πλευρά. Και κάπως έτσι ολοκλήρωσα αυτό το challenge. Θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Θέλω να μου πείτε ποια πλευρά σας άρεσε περισσότερο. Πραγματικά πεθαίνω να μάθω. Ελπίζω να απολαύσετε το συγκεκριμένο βίντεο. Ήθελα να κάνω έτσι λίγο ένα πιο διασκεδαστικό. Οπότε ελπίζω να μην περιμένατε ότι θα δείτε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ με ιδιαίτερες τεχνικές κτλ. Ήταν κυρίως διασκεδαστικό αυτό το βίντεο. Να είστε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Πείτε μου κάτω στο σχόλιο τι θέλετε να συζητήσουμε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.